Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισκέφθηκε τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φλόρινας, όπου τον υποδέχθηκαν ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Κούμας, και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, ταξίαρχος κ. Θωμάς Νέστορας. Ακολούθησε σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, αστυνομικός διευθυντής κ. Σπυρίδων Διόγκαρης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, αστυνομικός διευθυντής κ. Θωμάς Ζήκας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλόρινας, αστυνομικός υποδιευθυντής κ. Παναγιώτης Γεωργιάδης, και ο αναπληρωτής διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών, αστυνομικός υποδιευθυντής κ. Κωνσταντίνος Ντίνας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αναλύθηκαν ζητήματα αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και αστυνόμευσης της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν σχέδια επιχειρησιακών δράσεων και εντατικοποίησης της αστυνόμευσης, με απότερο σκοπό την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών της περιοχής.